έχουν περάσει τους 3.000 και η κατάσταση εκεί έχουμε αντιληφθεί ότι δεν θα κατευνάσει τόσο εύκολα. Αργυρό Κράια. Χαίρετε. Καλώς την. Δυστυχώς δεν έχεις καλά νέα να μας πεις, γιατί... Κάθε μέρα δεν θα έχω καλά νέα. Κάθε μέρα, όπως φαίνεται, ναι. Αυτό το πράγμα θα κλιμακώνεται, γιατί το Ισραήλ έχει αποφασίσει ότι θα την ισοπεδώσει τη Γάζα. Δηλαδή δεν θα αφήσει τίποτα. Δεν είναι μέρα. Μόνο τι θα γίνει εντός του Ισραήλ, μέσα στη Γάζα, τι θα γίνει, αλλά και στο Ισραήλ, αλλά είναι σε πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Σε πρεσβείες, συναγωγές. Βλέπουμε όλες οι χώρες, ακόμη και εδώ στην Αθήνα, έχουν πάρει έκτακτα μέτρα. Βέβαια. Χθες γυρίσουμε... ένα mail πήγε σε ένα αεροδρόμιο και κλείσανε οι πτήσεις, γιατί ήταν ένα mail που απλά απειλούσε ότι θα επιτεθούμε στα αεροπλάνα, δηλαδή είναι στη Φραγκφούρτη, στη Γερμανία. Αναστέλλονται και οι πτήσεις συνέχεια. Όλες οι εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις, μόνο η Ελ Αλ υπάρχει στον Μπενγκουριόν για να φεύγουν από εκεί. Όσοι ξένοι θέλουν να φύγουν. Τέλος πάντων, να πούμε τώρα ότι έχουν ηχήσει σιρήνες τόσο στο Τελ Αβίβ όσο και σε ολόκληρο το Ισραήλ. Η ένοπλη πτέρυγα Χαμάς προειδοποιεί τους κατοίκους στην Ασκελών και λέει ότι πρέπει να φύγουν μέχρι τις 5 το απόγευμα. Καλεί σε γενική κινητοποίηση τώρα τον αραβικό κόσμο η Χαμάς για την Παρασκευή να δείξουν ο μουσουλμανικός κόσμος και ο αραβικός κόσμος την υποστήριξή του. Προφανώς με διάφορες διαδηλώσεις, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα γίνει. Τώρα, όσον αφορά στο πέρασμα, το μοναδικό πέρασμα που ήταν ανοιχτό στην Ράφα προς το ανάμεσα στη Χερσόνησο του Σινά, στη Λωρίδα της Γάζας και στην Αίγυπτο. Αυτό λοιπόν δέχτηκε χτύπημα και τώρα παραμένει κλειστό. Δεν μπορούν δηλαδή να φύγουν από εκεί όσοι κάτοικοι της Γάζας το επιθυμούσαν. Είναι επικίνδυνο πλέον, γιατί ακριβώς. Πραγματικά είναι εγκλωβισμένοι από παντού. Από παντού. Το Ισραήλ έχει μοιράσει όπλα στους εθελοντές στα σύνορα. Τώρα, έχουν πολύ σημαντικό. Και δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν οι χερσαίες. Η Ουάσινγκτον, όπως υπήρχε ένα τηλεγράφημα χθες που το δημοσίευσε. Όχι τηλεγράφημα, ένα δημοσίευμα που το δημοσίευσε και έλεγε εντός 48 ώρων θα αρχίσουν οι χερσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες στρατού, Ισραηλινοί στρατιώτες να είναι στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας. Τώρα, ο Λευκός Οίκος συνεδριάζει με τον Biden, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για το τι ακριβώς βοήθεια θα δώσει προς το Ισραήλ και μετά το πέρασε αυτό, πολύ σημαντικό, θα μιλήσει τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου μαζί με την Καμάλα Χάρις. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν αρχίζουν οι χερσαίες, είναι τι θα δώσουμε, πώς θα σας δώσουμε πυρομαχικά και όλα αυτά. Τώρα, ο Biden είπε δεν θα δώσουμε μεν στρατιώτες, είχε δηλώσει χθες το βράδυ που μίλησε με τον Νετανιάχου στο τηλέφωνο. Ωστόσο, υπερασπίζονται, λέει, τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Έκανε λόγο για 11 νεκρούς Αμερικανούς και δεν αποκλεί να υπάρχουν επίσης και αγνοούμενοι Αμερικανοί. Το αφήνει να αιωρείται στον αέρα. Ο Νετανιάχου δήλωσε χθες στην ομιλία του, στη χθεσινοβραδινή ομιλία του, ότι δεν θέλουν εμένα αυτόν τον πόλεμο, αλλά δεν τον άρχισαν αυτοί, αλλά αυτοί θα τον τελειώσουν. Ναι. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λέει ότι έκανε ένα λάθος ιστορικών διαστάσεων η Χαμάς και θα πληρώσει το τίμημα που θα θυμάται για δεκαετίες. Συγκρίνει τη Χαμάς και τις τακτικές της Χαμάς με τον ISIS, καταλήγοντας ότι δεν πολεμάμε για το λαό μας, αλλά για κάθε χώρα που στέκεται απέναντι στη βαρβαρότητα. Και αν θα κερδίσουμε εμείς, τότε θα κερδίσει και όλος ο κόσμος. Μήπως προετοιμάζει και τον κόσμο για τις ακρότητες που θα ακολουθήσουν και σου λέει, αφού κάνανε αυτά στους τζιχαντιστές, να είναι λίγο πιο ήρεμοι και λίγο μην αρχίσουν να μας λένε εγκλήματα πολέμου, που ήδη ο ΙΕ έχει ξεκινήσει να λέει ότι από τη μία πλευρά ο αποκλεισμός της Γάζας είναι έγκλημα πολέμου, γιατί θα αφήσει το λαό να λιμοκτονήσει χωρίς τρόφιμα, νερό, καύσιμα και ρεύμα, βασικά χωρίς τρόφιμα και νερό, αλλά και χρησιμοποιεί απ' την άλλη. Στοχεύει, δείχνει λίγο και με το δάχτυλο και τους, και τους, και τις, και τους μαχητές της Χαμάς για όλα αυτά που κάνανε, γιατί λέει το να απαγάγεις απλούς αθώους άμαχους πολίτες και να τους έχεις όμηρους και να τους χρησιμοποιείς ως ασπίδες και ανθρώπινες ασπίδες, πάλι και αυτό συνιστά έγκλημα πολέμου, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Τώρα δεν είναι μόνο, δεν χτυπάνε μόνο, δεν είναι οι εχθροπραξίες και όλα αυτά που γίνονται, δεν είναι μόνο στη Γάζα. Έχουμε και στη Δυτική Όχθη νεκρούς και τραυματίες. Έχουμε ήδη 17 Παλαιστινίους νεκρούς. Οι ταξιαρχίες των μαρτύρων του Αλ-Άκσα μάλιστα επιτέθηκε και σε Ισραηλινούς στην Αμπλούς, αλλά και σε αυτοκίνητα στην Τζενίν. Έχουμε και στο Λίβανο με 4 μαχητές της Χεσμπολάχ νεκρούς και έναν αξιωματικό Ισραηλινό νεκρό. Τώρα, εκτοπισμένοι, όπως είπατε πριν, το ανθρωπιστικό δράμα τώρα, είναι 188.000 Παλαιστίνοι εκτοπισμένοι. Ο ΙΕ και ο Ερυθρός Σταυρός κάνουν έκκληση, γιατί έχουν στοχεύσει οι Ισραηλοί και νοσοκομεία και ασθενοφόρα και θέλουν ένα ασφαλή διάδρομο για να περάσει η ιατρική βοήθεια
γιατί και τα νοσοκομεία ασφικτιούν, δεν έχουν πού να τους βάλουν όσοι έχουν απομείνει. Οι νεκροί, όπως είπαμε πριν, έχουν βρεθεί 1.500 πτώματα μαχητών της Χαμάς εντός του Ισραήλ, mm-hmm. από τις μάχες που έχουν γίνει, μαζί με χίλιους που αναφέρονται όλα 1.004 Ισραηλινούς νεκρούς και 700 και βάλει 770 νομίζω Παλαιστίνιους, mm-hmm. αν έρχεται στο τρομακτικό αριθμό, είναι γύρω στου, ξεπερνούν τους 3.200 νεκροί. Μεταξύ αυτών μέχρι, και άμαχοι. Μέχρι την τέταρτη μέρα των βομβαρδισμών και τέταρτη μέρα των εχθροπραξιών. Μεταξύ αυτών και άμαχοι. Όχι ότι οι στρατιώτες, οι μαχητές Χαμάς δεν έχουν ψυχή, αλλά πες ότι αυτοί πάνε στον πόλεμο. Είναι πάρα πολλοί και οι άμαχοι μεταξύ ακριβώς, αυτών. Ακριβώς. Τώρα δώσατε στη δημοσιότητα, ο Ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα και μπορέσαν να πάνε τα μέσα ενημέρωση και τα τοπικά και τα διεθνή σε ένα κιμπούτ στο Κφαρ Αζά κοντά στη Σντερότ. Mm-hmm. Και εκεί βλέπεις παντού και Ισραηλινά πτώματα και άμαχοι και μαχητών της Χαμάς. Είναι παντού, διάσπαρτα. Μέσα στο κιμπούτ, έξω στα αγροκτήματα, παντού. Υπάρχουν και λεφτοί που ακόμα είναι επίσημα ότι απλά έχουν απαχθεί. Που δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με όλους αυτούς, έτσι. Ακριβώς. Δεν ήταν μόνο στο φεστιβάλ που mm-hmm. τους αρπάξανε, mm-hmm. Που γινόταν το φεστιβάλ. Μπήκανε και μέσα στα σπίτια. Mm-hmm. Πήγαν να αρπάξανε ηλικιωμένους, παιδιά, τις μανάδες, μικρούς, μεγάλους, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Η Χαμάς μάλιστα έχει πει ότι θα σκοτώνει, χθες το βράδυ το είπε, ότι θα σκοτώνει τους ομήρους για κάθε βομβαρδισμό σε κατοικημένη περιοχή, αν δεν λάβει πριν προειδοποίηση. Mm-hmm. Ωστόσο, τώρα αξιωματούχοι του Ισραήλ λένε ότι αν πραγματοποιήσει όντως αυτή την απειλή το Ισραήλ, τότε και η Χαμάς θα κάνει ό,τι ο κόσμος κάνει στους τζιχαντιστές mm-hmm. και στην Αλ-Κάιντα. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές είναι σε φάση επίθεσης. Είναι προφανές ότι κάποιος θα πρέπει να βρεθεί τρίτος να ισορροπήσει τα πράγματα για να σταματήσει αυτός ο όλεθρος που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή για ακόμη μια φορά. Αργυρό, ευχαριστούμε πάρα πολύ.